Και συνεχίζουμε με την παρουσίαση των Παναγιώτη Τσέλεκα και Δέσποινα Σαραμπατζή, το νόμισμα ως έκθεμα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Καλημέρα και καλό μήνα. Κυρία Αγκαδούλ, πολλά περαστικά και γρήγορα. Λοιπόν, έχουμε μία κοινή ανακοίνωση με την κυρία Ραμπατζή. Η ιδέα της γεννήθηκε από τις εκπαιδευτικές επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο μαθημάτων νομισματικής στο Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας, αλλά και από την εμπειρία μου που αποκτήθηκε κατά τη θητεία μου στο Νομισματικό Μουσείο στην Αθήνα, όταν με την εποπτεία και το συντονισμό της τότε Διευθύντριας του Μουσείου, της Δέσποινας Ευγενίδου, οργανώθηκαν η μόνιμη έκθεση του Μουσείου στο δεύτερο όροφο, αλλά και πολλές περιοδικές εκθέσεις. Από αυτή τη θέση μπορώ να πω ότι ήταν μια πραγματικά έτσι πολύτιμη εμπειρία. Λοιπόν, πάμε τώρα στα του Μουσείου εδώ. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια των 60 ετών από την ίδρυσή του, έχει εμπλουτίσει τις συλλογές του με μεγάλο αριθμό νομισμάτων που προέρχονται είτε από ανασκαφικές έρευνες, είτε δωρεές, παραδόσεις, κατασχέσεις και αγορές και καλύπτουν όλες τις περιόδους της αρχαιότητας. Ένα μέρος, ας πούμε, ένας λόγος βέβαια που έχει αυτό το πολύ μεγάλο αριθμό νομισμάτων είναι επειδή ήταν κάποια στιγμή, μας το είπε πολύ ωραία χθες η κυρία Ρωμιοπούλου, μέρος ας πούμε της ΙΣΤΑΦ εφορίας αρχαιοτήτων. Τα νομίσματα αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την προσέγγιση των κοινωνιών του παρελθόντος, καθώς παρέχουν ένα πλούτο πληροφοριών για τη μελέτη και την ερμηνεία της οικονομίας, της κοινωνίας, της ιδεολογίας, της θρησκείας και της τέχνης εποχής τους. Γι' αυτό το λόγο έχουν αξιοποιηθεί ως εκθέματα και παρουσιάζονται είτε συμπληρωματικά σε άλλα τέχνεργα, είτε αυτόνομα στις μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, στοχεύοντας σε μια πληρέστερη εικόνα των διαφόρων θεματικών στο ευρύ και στο επιστημονικό κοινό. Ωστόσο, λόγω του μεγέθους τους, καθώς και των δύο όψεων τους, παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες ως εκθεσιακά αντικείμενα. Τα νομίσματα είναι φτιαγμένα για να τα κρατάμε στο χέρι και να τα παρατηρούμε από κοντά και όχι να τα βλέπουμε από απόσταση. Είναι λοιπόν αντικείμενα με ιδιαίτερες προκλήσεις στον τρόπο έκθεσής τους, καθώς χρειάζονται κατάλληλη προβολή στο χώρο, αλλά και επεξηγηματικά κείμενα ή λεζάντες που να τα συνοδεύουν. Εδώ σταματώ εγώ και συνεχίζει η κυρία Ραμπατζή. Καλημέρα και από μένα. Χρυσά, αργυρά και χάλκινα νομίσματα έχουν ενταχθεί σε τρεις από τις μόνιμες εκθέσεις. Στη Θεσσαλονίκη από τον 7ο αιώνα π.Χ. ως την ύστερη αρχαιότητα, Θεσσαλονίκη, Μακεδονίας Μητρόπολης και ο Χρυσός των Μακεδόνων. Στην έκθεση στη Μακεδονία από τον 7ο αιώνα π.Χ. ως την ύστερη αρχαιότητα, που επικεντρώνεται στη δημόσια και ιδιωτική ζωή στην αρχαία Μακεδονία, παρουσιάζεται η χρήση των ζυγών και των σταθμίων, όπως και των νομισμάτων, ως πηγών πληροφόρησης για τις οικονομικές συναλλαγές και το εμπόριο στην αρχαιότητα. Τα σταθμία, όσο και τα νομίσματα, εκτίθενται σε οριζόντια παρατακτική διάταξη και συνοδεύονται από εισαγωγικά κείμενα που δίνουν βασικές πληροφορίες στη λεζάντα, όπως και στο πίσω μέρος της προθήκης. Τις πληροφορίες από τη λεζάντα της προθήκης συμπληρώνουν και τα ντοσιέ πληροφόρησης που υπάρχουν στο χώρο της έκθεσης και δίνουν στοιχεία για την ταύτιση και την προέλευση των νομισμάτων και των σταθμίων που εκτίθενται. Ως τρόπος πληροφόρησης, συνοδεύει επίσης τα εκθέματα και στις επόμενες εκθεσιακές ενότητες. Στην έκθεση Θεσσαλονίκη Μακεδονίας Μητρόπολης, που εστιάζει σε πτυχές της ζωής στη Θεσσαλονίκη κατά την ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο, τα νομίσματα ενσωματώνονται σε αυτή την προσπάθεια αφήγησης της ιστορίας της πόλης. Κατά την παρουσίαση ευρημάτων από το Ανατολικό Νεκροταφείο της πόλης, παρουσιάζεται ο τάφος ενός παιδιού, όπου μεταξύ των κτηρισμάτων που το συνοδεύουν, εντοπίστηκε ένα νόμισμα Χαρόνιος ο Βολός για το πέρασμα του νεκρού στον άλλο κόσμο. Εδώ το νόμισμα εκτίθεται μαζί με τα υπόλοιπα κτηρίσματα σε ένα πλαίσιο που θυμίζει τις συνθήκες έβρεσής τους κατά την ανασκαφή
και συνοδεύεται από εποπτικό υλικό σχετικά με το σύνολο των κτηρισμάτων του τάφου και τη χρονολόγηση της ταφής. Σε επόμενη ενότητα της ίδιας έκθεσης, για τη σημασία της Θεσσαλονίκης ως εμπορικού και οικονομικού κέντρου, αφιερώνεται μια προθήκη αποκλειστικά στη νομισματική παραγωγή της Θεσσαλονίκης στους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς αυτοκρατορικούς χρόνους. Εκτίθενται ορισμένες χάλκινες εκδόσεις της πόλης σε οριζόντια παρατακτική διάταξη και συνοδεύονται από λεζάντες και εισαγωγικά κείμενα που παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες στο πίσω μέρος της προθήκης. Παράλληλα, εκτίθεται ένα αντίγραφο πύληνης μήτρας νομισμάτων που σε συνδυασμό με μία σχεδιαστική αναπαράσταση για τον τρόπο λειτουργίας της μήτρας πληροφορούν τον επισκέπτη για τη λειτουργία του νομισματοκοπίου της αγοράς. Επίσης, υπάρχει μία κρυμμένη λεζάντα που ο επισκέπτης παρακινείται να ανοίξει για να ανακαλύψει την ταύτιση και τη χρονολόγηση των νομισμάτων που εκτίθενται. Στην έκθεση «Ο χρυσός των Μακεδόνων», όπου με αφορμή τη χρήση του χρυσού εκτίθενται κυρίως ευρήματα από ταφικά σύνολα της Μακεδονίας, που περιλαμβάνουν τεχνουργήματα από πολύτιμα μέταλλα, εκτίθενται επίσης νομίσματα. Μία προθήκη αφιερώνεται εξ ολοκλήρου στην έκθεση νομισμάτων από πολύτιμα μέταλλα, δίπλα στην οποία υπάρχει αφίσα που παραθέτει γενικές πληροφορίες για την έκδοση νομισμάτων στη Μακεδονία, όπως και ευκρινείς φωτογραφίες νομισμάτων σε μεγέθυνση, για να διευκολύνουν το κοινό να τα παρατηρήσει. Στην προθήκη έχουν επιλεγεί να εκτεθούν δύο θησαυροί με αργυρά και χρυσά νομίσματα που βρέθηκαν στην Κασάνδρεια, όπου τα νομίσματα του πρώτου θησαυρού εκτίθενται ψηλότερα σε κάθετο άξονα, ενώ του δεύτερου χαμηλότερα σε οριζόντια διάταξη. Η λεζάντα που τα συνοδεύει αναφέρει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την εκδότρια αρχή και την νομισματική αξία των εκδόσεων, καθώς και τη χρονολογία απόκρυψης και την προέλευση του θησαυρού. Έπειτα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η έκθεση του χρυσού μεταλλίου του 3ου αιώνα μετά Χριστόν από το θησαυρό που βρέθηκε στο Αμπουκίρ της Αιγύπτου το 1902, που φέρει στην εμπρός θεόψη πρωτομή Ολυμπιάδας και στην οποία θεόψη Νηρίδα επάνω σε θαλάσσιον και το οποίο παρουσιάστηκε χθες αναλυτικά σε αντίστοιχη ανακοίνωση. Το μετάλλο εκτίθεται μόνο του σε μία προθήκη, σε κάθετο άξονα και με ειδικό φωτισμό, για να τονιστεί μέσα στο σκοτάδι της αίθουσας του Χρυσού των Μακεδόνων. Δίπλα στην προθήκη υπάρχει φωτιζόμενος πίνακας με κείμενο και τις απαραίτητες ιστορικές πληροφορίες. Επιπλέον, ένας καθρέφτης πίσω από το μετάλλιο δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να διακρίνουν και να παρατηρήσουν και την οπίσθια όψη του αντικειμένου. Στην έκθεση «Ο Χρυσός των Μακεδόνων» παρουσιάζονται διάφορες περιπτώσεις ταφών που περιείχαν μεταξύ των κτηρισμάτων τους ένα ή περισσότερα νομίσματα. Μεταξύ αυτών αναφέρουμε την περίπτωση του τάφου Δέλτα στο Δερβαίνι, που ήταν πλούσια κτηρισμένος και μεταξύ των κτηρισμάτων του περιλαμβάνονταν χρυσό στεφάνι, περόνι, σκεύη συμποσίου και ένα χρυσό νόμισμα, ένα 8ο στατήρα του Φιλίππου του Δευτέρου. Το νόμισμα εκτίθεται σε οριζόντια θέση ανάμεσα στα υπόλοιπα κτηρίσματα, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στη συνοδευτική λεζάντα. Όσον αφορά το νόμισμα, γίνεται αναφορά στη νομισματική αξία, την εκδότρια αρχή, το νομισματοκοπείο, τη χρονολογία έκδοσης, τις παραστάσεις των δύο όψεων και την επιγραφή που φέρει. Καθώς τα νομίσματα αποτέλεσαν μέρος των περιοδικών εκθέσεων του Μουσείου πέραν των μόνιμων, θα παραθέσουμε ορισμένες από τις πιο πρόσφατες και σημαντικότερες περιοδικές εκθέσεις που οργανώθηκαν στο χώρο του Μουσείου, και περιλάμβαναν είτε αποκλειστικά είτε συμπληρωματικά νομίσματα ως εκθέματα. Οι εκθέσεις αυτές αφορούν νομίσματα που προέρχονται από τις συλλογές του Μουσείου και δεν θα αναφερθούμε στις νομισματικές εκθέσεις από την νομισματική συλλογή της Alpha Bank, οι οποίες παρουσιάστηκαν με λεπτομέρεια στη χθεσινή ανακοίνωση της κυρίας Τσαγκάρη. Στο νέο θεσμό περιοδικών εκθέσεων με τίτλο «Νέα αποκτήματα, νέες προσεγγίσεις», που εγγενίασε το 2020 το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και όπου τα εκθέματα ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε μία περίοπτη προθήκη στο χώρο υποδοχής του Μουσείου, εκτέθηκαν 4 αργυρά νομίσματα. Ένα τετράδραχμο του κοινού των Χαλκιδαίων, ένα τετράδραχμο Λυσιμάχου, ένα τετράδραχμο Πύρου και ένα οκτάδραχμο Ιχναίων, που πρόσφατα απέκτησε το Μουσείο. Τα νομίσματα εκτέθηκαν σε κάθετο άξονα, όπου ήταν ορατές και οι δύο όψεις τους και συνοδεύονταν από κείμενα με αναλυτικές πληροφορίες.
Σε περιοδικές εκθέσεις που διοργανώθηκαν με ποικίλες θεματικές, συμπεριλήφθηκαν νομίσματα ως συμπληρωματικά στοιχεία, προκειμένου το κοινό να αποκτήσει μια πληρέστερη εικόνα της θεματικής, όπως φαίνεται και από την παρουσία τους στις μελέτες και τους καταλόγους των εκθέσεων που εκδόθηκαν αργότερα, όπως η έκθεση «Για μια φλόγα που καίει», «Αρχαιότητες και μνήμη Θεσσαλονίκη-Μακεδονία», η έκθεση «Από τον Νότο στο Βορρά, απικίες των Κυκλάδων στο Βόρειο Αιγαίο», «Αντιγράφοντας στο παρελθόν, ιστορίες αντιγραφής και έμπνευσης», «Έλληνες και Φοίνικες στα σταυροδρόμια της Μεσογείου», «Το δώρο του Διονύσου» και «Τα Καλύμβια, μια αρχαία πόλη στη Μακεδονία». Μεταξύ των περιοδικών εκθέσεων αξίζει να σημειωθεί, με αφορμή την ανακήρυξη της Θεσσαλονίκης ως πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης το 1997, η διοργάνωση μιας περιοδικής έκθεσης με θέμα «Τα νομίσματα της Μακεδονίας από τον 6ο αιώνα π.Χ. έως το 148», που επιμελήθηκε επιστημονικά και μουσιολογικά ο κύριος Χρήστος Γκατζόλης. Για την έκθεση χρησιμοποιήθηκε η αίθουσα του Μουσείου Μανώλης Ανδρώνικος, όπου τοποθετήθηκαν βιτρίνες στους δύο πλευρικούς διαδρόμους της αίθουσας. Την έκθεση των χρυσών, αργυρών και χάλκινων νομισμάτων συνόδευσε το πλούσιο υποπτικό υλικό που περιελάμβανε αφίσες με πληροφοριακό υλικό, σχέδια και φωτογραφίες νομισμάτων σε μεγέθυνση για αναλογικό δέντρο των βασιλέων και χάρτη της Μακεδονίας με τις εκδότριες αρχές που περιέχονται στην έκθεση. Στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε επίσης αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Συνολικά, μέσα από την περιήγηση στις εκθέσεις του Μουσείου, γίνεται φανερή η προσπάθεια να ενταχθούν τα νομίσματα ως εκθέματα, να παρουσιαστούν και να λειτουργήσουν είτε συμπληρωματικά σε άλλα τέχνεργα, είτε αυτόνομα, τόσο στις μόνιμες όσο και στις περιοδικές εκθέσεις του Μουσείου, στοχεύοντας σε μια πληρέστερη εικόνα των θεματικών στο ευρύ και το επιστημονικό κοινό. Ποικιλία παρουσιάζει και ο τρόπος έκθεσης που επιλέγεται για τα νομίσματα, με βάση τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν ως εκθεσιακά αντικείμενα. Μπορεί να εκτίθενται σε οριζόντια ή κάθετη θέση, να είναι ορατή μόνο η μία όψη τους ή και οι δύο, αν τοποθετηθεί καθρέφτης για να γίνει ορατή η πίσω όψη, ή αν τοποθετηθούν σε περίοπτη βιτρίνα. Επίσης, μπορεί να εκτίθενται μέσα στο ανασκαφικό τους πλαίσιο, να συνοδεύονται από αναπαραστάσεις, φωτογραφίες ή πληροφοριακό υλικό στη μορφή αφίσας ή φωτιζόμενου πίνακα. Οι λεζάντες που τα συνοδεύουν παρέχουν επεξηγηματικές και επιστημονικές αναλυτικές πληροφορίες που ικανοποιούν το εξειδικευμένο κοινό και είναι δίγλωσσες στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Το ίδιο σημαντικός φάνηκε και ο φωτισμός, όπως η επιλογή για το σκοτάδι, για παράδειγμα, στην αίθουσα της έκθεσης «Ο Χρυσός των Μακεδόνων», που αναδεικνύει τον πολύτιμο χαρακτήρα του μετάλλου τους. Η έκθεση νομισμάτων παρουσιάζει αρκετές ιδιαιτερότητες που σχετίζονται κυρίως με το μικρό τους μέγεθος, που συχνά καθιστά δύσκολο στον επισκέπτη να παρατηρήσει τις παραστάσεις και τις επιγραφές τους, ιδίως και των διόψεών τους, κριτήρια που επίσης δυσκολεύουν την επιλογή ενός δείγματος νομισμάτων σε μια έκθεση, που θα είναι μεν αντιπροσωπευτικό, αλλά δεν θα κουράζει τον επισκέπτη με την επανάληψη ως προς τον τρόπο εκθεσής τους ή τις πληροφορίες που παρέχονται. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις ιδιαιτερότητες, η παρουσία των νομισμάτων ανάμεσα στα εκθέματα του Μουσείου θα μπορούσε να υποστηριχθεί συμπληρωματικά με ευκρινείς φωτογραφίες ή σχέδια των νομισμάτων σε μεγέθυνση, που θα επιτρέπουν στο κοινό να δει τις παραστάσεις και τις επιγραφές των νομισμάτων με μεγαλύτερη λεπτομέρεια και θα αντισταθμίζουν το μικρό μεγεθός τους, όπως και επιπλέον οπτικοακουστικά μέσα, που θα καταστήσουν τα νομίσματα το ίδιο ελκυστικά με τα υπόλοιπα εκθέματα του Μουσείου, όπως έχει ήδη γίνει η αρχή με τη νέα ψηφιακή εφαρμογή «Το Μουσείο είναι παντού». Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν πάρα πολύ ευχάριστη αυτή η δουλειά που είδαμε που κάνατε για τις δικές μας εκθέσεις, αυτή η συγκέντρωση.